Κύριε Κοτσή, καλώς απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Μιλάμε, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Μιλάμε για ρόλους τους οποίους ελάχιστοι γνωρίζουν, αλλά βεβαίως που πολλές φορές μπορεί να αποτελούν και το μυστικό της επιτυχίας μιας ομάδας. Είτε μιλάμε για την προετοιμασία σε επίπεδο φυσικής αγωγής, σε επίπεδο προγραμμάτων, είτε μιλάμε για το συνδυασμό προετοιμασίας διατροφής. Ένα πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι που έχει να κάνει και με την είσοδο, αν μη τι άλλο, της επιστήμης στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Πολύ σωστά, να συμφωνώ 100% προς αυτή τη διαδικασία. Η επιστήμη πρέπει να μπει στο ποδόσφαιρο, όπως έχει μπει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει να μπει όπως πρέπει να μπει. Δηλαδή, πολλές φορές στα πανεπιστήμια και εμείς καθόμαστε και λέμε πάρα πολλά πράγματα για έρευνες και τα λοιπά και είμαστε αποστηρωμένοι μέσα σε ένα εργαστήριο και θεωρητικά μπορούμε να λέμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ουσιαστικά στον αθλητισμό αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ισχύ και τη μεγαλύτερη σημασία είναι να μπορείς να μετουσιώσεις την επιστήμη σε αθλητική απόδοση. Mm-hmm. Και αυτή είναι η δουλειά η δικιά μας. Είναι η δουλειά των αφανών ηρωών, αυτούς που υποστηρίζουν επιστημονικά ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έτσι, είτε έχει να κάνει με τον εργοφυσιολόγο, τον διατροφολόγο, τον φυσιοθεραπευτή, τον γιατρό. Δηλαδή ουσιαστικά το medical κομμάτι. Το medical κομμάτι που πολλές φορές κρίνεται και σκληρά, κρίνεται και άδικα από τον τύπο, σε περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής ενός αθλητή, σε περιπτώσεις που κάτι δεν έχει πάει καλά. Συνήθως τότε σας θυμόμαστε όλοι, αλλά δεν είναι εκεί το ερώτημα. Το ερώτημα μου είναι κατά πόσο όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί στο εξωτερικό είναι κάτι το οποίο συγκεκριμένη κουβέντα θα μπορούσαμε να την κάνουμε και πριν από πολλά χρόνια. Αλλά επειδή έχω ζήσει σε αποδυτήρια ομάδας και έχω δει ότι πολλές φορές είναι δύσκολο ένας προπονητής, ο οποίος έχει κάποια χρόνια εμπειρία στους πάγκους, να δεχθεί από κάποιον επιστήμονα, με πτυχίο που το έχει μπροστά του, τις παρατηρήσεις ότι μην το κάνετε έτσι, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό για έναν, δύο, τρεις λόγους. Έτσι. Πόσο εύκολο είναι να έχετε αυτήν τη συνεργασία με τον εκάστοτε προπονητή με τον οποίο συνεργάζεστε και να τον πείσετε ότι ορισμένες παραδοχές, ορισμένα επιστημονικά δεδομένα πρέπει να μπουν στη διαδικασία της προετοιμασίας μιας ομάδας ή ενός παίχτη μεμονωμένα. Καταρχήν αυτό έχει να κάνει με τον εκάστοτε άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και μπορείς να το βρεις μπροστά σου σε οποιοδήποτε κοινωνική δομή. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή ποτέ δεν μπορείς να μάθεις σε κάποιον αυτό που νομίζει ότι ήδη ξέρει. Άρα αυτή είναι μια χαμένη υπόθεση. Άρα ξεκινάμε από το γεγονός ότι ο αντίστοιχος προπονητής θέλει καταρχήν αφήνει το χώρο και λέει ότι εγώ ξέρω στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό και προσπαθώ να με βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι σε κάποια άλλα κομμάτια που δεν είναι άγνωστα ποδοσφαιρικά. Γιατί εγώ δεν θα του μιλήσω πώς θα παίξει το σύστημά του, αν θα παίξει 4-4-2 ή 4-3-3. Παρόλο που και εγώ θα μπορούσα να έχω μια άποψη περί αυτού, ποτέ δεν το κάνω. Γιατί αυτή δεν είναι η δουλειά μου. Σαφώς. Αλλά μπορείτε να του πείτε τι συγκεκριμένα, ας πούμε, με κάποια παραδείγματα. Βέβαια. Θέλω να πω ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει αναλυθεί κατά κόρον. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Ξέρουμε σχεδόν τα πάντα γύρω από το ποδόσφαιρο και συνεχώς εξελιχθόμαστε. Δηλαδή, σε σχέση με το ποδόσφαιρο πριν από 30 χρόνια, τώρα καλύπτουμε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις σε πολύ μεγαλύτερη ένταση. Πλέον τα θέματα που παρακολουθούμε έχουμε πλέον πολύ εξελιγμένες GPS συσκευές που μπορούμε να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή τι κάνει ο κάθε άνθρωπος στην προπόνηση, κατά πόσο είναι αυτό που λέμε metabolic power, που είναι μια πολύ καινούργια έννοια. Έτσι, κατά πόσο δηλαδή κάποιος αθλητής μπορεί να επιταχύνει, να επιβραδύνει και να βλέπουμε ουσιαστικά πέρα από το καρδιαγγειακό φορτίο που έχει κάθε αθλητής αλλά και το μυοσκελετικό που έως τώρα δηλαδή το αμελούσαμε. Mm-hmm. Λέγαμε προπόνηση είναι ξέρω εγώ μια μισή ώρα, κοιτάγαμε κάποια καρδιοστιχνόμετρα και βλέπουμε το καρδιαγγειακό φορτίο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές άλλες διαδικασίες. Σταματάω, ξεκινάω, αλλάζω κατεύθυνση, πηδάω, πέφτω κάτω. Είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία από ότι είναι στον κλασικό αθλητισμό. Και να ρωτήσω κάτι εγώ, πώς είναι δυνατό σε μια προπόνηση ομάδας, είτε εθνικής ομάδας είτε συλλόγου, στην οποία μετέχουν 20-25 ποδοσφαιριστές, να υπάρξει πλέον με όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα και τα σύγχρονα δεδομένα που βάζετε, ας το πω έτσι, άκοψα κάπως, ενιαία προπόνηση, όταν μαζί θα πρέπει να προπονηθεί ένας αθλητής έτσι αδύνατος, μαζεμένος σαν, και ένας αθλητής ογκώδης με άλλα δεδομένα σώματος και ιατρικών δεδομένων. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν έχει να κάνει. Τα πράγματα πάντα είναι custom.
του κάθε άνθρωπος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να αναλύουμε το ποδόσφαιρο και τις κινήσεις που έχει το ποδόσφαιρο και να τις βάζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στο γυμναστήριο. Αλλά όχι με τη στενή ένα του όρου κάνουμε βάρη όπως κάναμε παλιά κτλ. Κάνουμε ασκήσεις οι οποίες είναι κοντά στο αθλητικό πρότυπο. Δηλαδή όλα είναι sport specific. Mm-hmm. Για παράδειγμα, κατά κόρον έχουν μπει πάρα πολλοί άνθρωποι από άλλα αθλήματα στο ποδόσφαιρο. Για μένα αυτό δεν είναι σωστό. Ναι. Όταν θες να ασχοληθείς το ποδόσφαιρο, πρέπει να κάνεις ποδοσφαιρικά πράγματα. Όπως ο μαραθωνοδρόμος δεν παίζει μπάλα για να γίνει καλύτερος. Σωστά. Mm-hmm. Άρα εμείς πρέπει να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Άρα τι κάνουμε, αναλύουμε τις κινήσεις και τις βάζουμε μέσα στο γυμναστήριο ή και έξω από το γυμναστήριο στον χώρο του γηπέδου. Ο κάθε αθλητής μπορεί να έχει τις δικές του επιβαρύνσεις. Γιατί όπως είπα, όλα είναι custom. Δεν μπορεί ένας αθλητής που είναι 90 κιλά να σηκώνει τέτοια κιλά με κάποιον άλλον που είναι 60. Και κοιτάμε και άλλες παραμέτρους, οι οποίες ουσιαστικά πάμε και κάνουμε μια πιο προσωπική προπόνηση στον κάθε έναν από αυτούς. Και βέβαια, το κομμάτι που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και νομίζω πως είναι το α και το ω σε έναν αθλητή είναι η περίοδος της αποκατάστασης. Βεβαίως. Από τη στιγμή που σταματάει ο άνθρωπος να κάνει την προπόνηση, πρέπει να είναι 100% έτοιμος στην επόμενη προπονητική μονάδα. Και εκεί έχουν πέσει πλέον όλα τα φώτα της δημοσιότητας και όλοι ασχολούμαστε με το recovery, δηλαδή την αποκατάσταση ενός αθλητή. Αυτό κοιτάω και εγώ στο διδακτορικό μου, στο Χαρικό Πανεπιστήμιο, πώς μπορεί ένας αθλητής να κάνει καλύτερη αποκατάσταση, ταχύτερη αποκατάσταση και με ποιες μεθόδους. Αυτό ουσιαστικά είναι που κάνουμε πλέον και βλέπεις ότι και οι μεγάλες ομάδες εκεί υπερέχουν από τις ελληνικές. Βεβαίως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα και σε ένα σύλλογο το αν θα χάσει έναν αθλητή 45 μέρες ή 35 μέρες. Σαφώς. Ναι, βέβαια. Και εκεί βέβαια μπαίνει το κομμάτι ότι δεν μπορεί να έχει αθλητή ο οποίος κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά αυτός που τον φροντίζει να παίρνει πολύ λίγα λεφτά γιατί είναι σχήμα οξύμορο. Ναι. Δεν είναι σωστό. Άρα και αυτοί οι μεγάλες ομάδες έχουν πολύ μεγάλα budget για το medical κομμάτι. Η Μπαρσελόνα, μου ήταν συνέδριο που ήμουν τώρα πρόσφατα στο Ιζοκινέτη στη Ρώμη, δίνει γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το κομμάτι του medical. Ναι. Καταλάβατε. Ναι, δηλαδή, γιατί εύκολα κάνει απόσβεση αυτών των χρημάτων. Εννοείται. Ναι, λογικό. Βέβαια. Και εδώ μπαίνει το κομμάτι μετά κατά πόσο ένας αθλητής χάνει προπονητικές μέρες ή μέρες αγώνων. Γιατί για την ίδια την ομάδα πρέπει να έχει τον αθλητή σε όλους τους αγώνους και σε όλες τις προπονήσεις. Άρα το medical κομμάτι και η αποκατάστασή του είναι πολύ σημαντική για αυτόν. Άρα η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Αυτό που λέμε. Μιλάμε από τη στιγμή που ο γιατρός λέει ότι τώρα είναι ιατρικός ok, μέχρι τη στιγμή που μπορεί να πει ο προπονητής ότι τώρα τον βάζω για να παίξει. Είναι αυτό το διάστημα. Το οποίο κάποιες φορές απλώς εμείς εύκολα μπορούμε να γράψουμε στις εφημερίδες ότι βιάστηκε να επιστρέψει, γι' αυτό ξανατραυματίστηκε ή επέστρεψε πολύ αργότερα γιατί έπρεπε να κάνει κάτι παραπάνω. Okay. Εκεί δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς και να εντρυφήσουμε στο πότε τι σημαίνει σύντομος χρόνος ή μεγάλος χρόνος ή λίγος χρόνος. Έτσι ακριβώς. Γιατί πρέπει να ξέρετε καταρχήν ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά σε οποιοδήποτε ερέθισμα. Κάποιος μπορεί με την ίδια, με μια μυϊκή θλάση δευτερού βαθμού στον οπίσθιο μοιραίο, μπορεί να είναι έτοιμος. Εμείς είχαμε πάρει τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο στην ΑΕΚ, θυμάμαι, σε 19 μέρες. Μετά από και ήταν μια χαρά και έπαιξε 70 λεπτά τότε, θυμάμαι. Παρόλο που καρδιοχτυπούσαμε απ' έξω να πάνε όλα καλά. Και κάποιος άλλος μπορεί να του πάρει 30 ή 32 μέρες. Ναι, αλλά αυτές οι 10 με 12 μέρες είναι πολύ ουσιαστικές όταν περιμένεις έναν άνθρωπο να παίξει. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κοτσή. Ακούμε και διαβάζουμε κυρίως στον τύπο, τον ισπανικό, τον διεθνή τύπο, για περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Ρονάλντο, στο εξής, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν αρκείται, και πολλοί άλλοι υποθέτω, στη δουλειά την οποία θα κάνει με την χή ομάδα του, αλλά ότι έχει δουλέψει και ο ίδιος με δικό του team και μπορεί να δουλέψει περισσότερο σε ατομικά με δική του φροντίδα. Αυτό είναι εφικτό ή μπορεί να είναι και επικίνδυνο αν για παράδειγμα ένας ποδοσφαιριστής σήμερα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού κάνει τις 2 ώρες προπόνηση με τον Γιάννη Κοτσή που είναι συνεργάτης του Μίτσελ και μετά έχει και τον Γιάννη Κοτσή ιδιωτικά άλλες 3 ώρες. Καταρχήν θα πρέπει αυτός ο οποίος ανήκει στο άλλο team να έχει μια πιο ολιστική προσέγγιση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι κάνω ό,τι θέλω εγώ, κάνει ό,τι θέλει η ομάδα. Πρέπει πάντα η προσέγγιση να είναι πιο ολιστική. Άρα εκεί τα βάζεις τα πράγματα όλα μαζί κάτω. Φτιάχνεις ένα ημερολόγιο και αρχίζεις μετά και κάνεις πολύ πιο επιστημονική δουλειά. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα πάντως που μου είπατε, είναι ένας αθλητής ο οποίος σε μια συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Σάντος, μου έλεγε το εξής. Mm-hmm. Κοιτάγαμε κάποια στιγμή κάποιες καρδιακές συνόδες κάποιων ποδοσφαιριστών
και βλέπαμε πώς πάνε πάνω κάτω και τα λοιπά, και μου έλεγε ότι αν έβλεπα ένα γράφημα του Ρονάλντο θα πάθαινα πλάκα. Γιατί δουλεύει στην προπόνηση δίχως αύριο. Ναι, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά. Όταν δουλεύει στην προπόνηση, έτσι παίζει και στον αγώνα. Αυτό που λέμε εμείς πάντα είναι όπως προπονείς, έτσι παίζει. Άρα όταν τα προπόνηση, αυτό θα το βρει και μπροστά σου και στον αγώνα. Αλλά από εκεί και έπειτα, θεωρείται σαν δεδομένο ότι οι περισσότεροι από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές προφανώς και έχουν ανθρώπους που τους φροντίζουν. Το ίδιο ισχύει και για τους διεθνείς τους δικούς μας. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ανθρώπους που τους φροντίζουν. Είτε ένα δικό τους φυσιοθεραπευτή, είτε ένα δικό τους γυμναστή. Αλλά πάντα νομίζω πως η διαδικασία αυτή είναι στην επιλογή, στην εμπιστοσύνη που δίνεις σε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο θέλεις να σε βοηθήσει. Γιατί σίγουρα δεν είναι κάποιος τυχαίος. Και το πόσο, και το πόσο μπορεί να ανταποκριθείς, δηλαδή. Γιατί μπορεί να βγάλουμε το ίδιο πρόγραμμα εγώ και ένας άλλος, αλλά ο εγώ που είμαι στο 60% ανταπόκριση προγράμματος, ο άλλος το βγάζει στο 100% σαφέστατα έχει προβάδισμα. Δηλαδή μετράει και η ένταση την οποία μπορεί να βγάλει ο καθένας, όχι μπορεί, βέβαια, την οποία θέλει και να βγάλει. Μπράβο. Και όλα αυτά θεωρείστε, κύριε Δημάτων, όλα αυτά πλέον είναι μετρήσιμα. Εμείς με το που τελειώνει προπονητή μπορεί να τα έχουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Άρα μπορείς να ξέρεις πόσο έχει κουραστεί ο κάθε παίκτης και καρδιαγιακά αλλά και μυοσκελετικά. Μπορεί να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι χρόνο ανάρρωση να του δώσεις. Όλα αυτά πλέον είναι μετρήσιμα. Κάποια χρόνια, δηλαδή παλιότερα, βέβαια και στις περισσότερες ομάδες, αυτά που λέω τώρα, ίσως να φαίνεται κάπως. Δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή και να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί να έχεις μια χαρτογράφηση ολόκληρου του παίκτη και όλου του φορτίου, του όλου του προπονητικού του φορτίου. Και εκεί να μπορείς να μπεις μετά. Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Εμείς, η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα μειονεκτήματα αυτά. Είτε έχει να κάνει με πρόληψη μικρών τραυματισμών, έτσι. Ένα κομμάτι που η FIFA κοιτάει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως. Έχουν πάρα πολλά λεφτά στο FIFA 11, στην πρόληψη μικρών τραυματισμών και σε όλα αυτά τα προγράμματα που κάνουμε πριν, έτσι, στο ζέσταμά μας, πριν μπούμε στη διαδικασία την προπονητική, αλλά και στην αποκατάσταση μετά. Άρα, για να έχετε μια πολύ σαφή εικόνα. Η προπόνηση ενός ποδοσφαιριστή σίγουρα δεν είναι μια μισή ώρα που διαρκεί στο γήπεδο. Γιατί να είναι μια ώρα πριν που είναι στο γυμναστήριο, έτσι, και σίγουρα δεν κάνει άρση βαρών όπως κάνουν, κάνει άλλα πράγματα. Έτσι, διδεκτικότητα, νευρομήκη, συναρμογή, core stability κτλ. Και μετά κάνει την αποκατάσταση. Είτε είναι, μιλάμε για κρύα νερά, είτε μιλάμε για άλλα πράγματα, ίσως ακόμα πιο εξελιγμένα, ή ακόμα και τα πιο παραδοσιακά, όπως είναι τα μασάζ ή οι διατάσεις που είναι πολύ συγκεκριμένες, με συγκεκριμένους χρόνους και σε συγκεκριμένα εύρος κίνησης. Μάλιστα. Και βεβαίως ό,τι πιο προηγμένο μπαίνει και πρώτα απ' όλα στην υπηρεσία των υψηλών, των αθλητών υψηλού επίπεδου. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορούν να έχουν και τη δυνατότητα κιόλας να τα παρακολουθούν. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν φαίνεται να υστερούμε κι εμείς. Να αναφέρουμε βεβαίως ότι ο κύριος Κοτσής αποτελεί μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε, έχετε συνεργαστεί και με πάρα πολλές ομάδες. Δεν ξέρω αν υπάρχει ενισχύ συνεργασία σας με κάποιο σύλλογο αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν θα μπορούσε τώρα να. Ναι, έχουμε και αυτό το στην Ελλάδα. Ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, αυτό υπάρχει πρόβλημα και δημιουργείται θέμα. Ναι, και θα αυτό και καλύτερα για να έχετε την ησυχία σας. Ναι, η ησυχία δεν εξαγοράζεται. Ωραία. Αυτό που ήθελα εγώ να σημειώσω σαν τελευταίο. Βεβαίως. Ανεξάρτητα βέβαια με την τεχνολογική εξέλιξη και με όλα αυτά που μας βοηθάνε στη διαδικασία, ο παράγον άνθρωπος είναι αυτός που παίζει το μείζονα ρόλο. Ο παράγον άνθρωπος και η προπονητική φιλοσοφία. Γιατί σίγουρα βλέπεις ότι τα ταλέντα βγαίνουν από τη Βραζιλία ή από τις Αλάνες, εκεί που δεν υπάρχει καμία τεχνολογική εξέλιξη κτλ. Ναι, ποτέ δεν θα υποκατασταθεί το ταλέντο, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί πέρα το βοηθάς όμως, το ενισχύεις. Έτσι, έτσι. Προφανώς. Και τώρα έχουμε μπει πάρα πολύ. Η επιστήμη θέλει να υποστηρίξει πάρα πολύ τον παιδικό αθλητισμό. Γιατί ας μην ξεχνάμε τώρα ότι το παιδί τώρα έχει περάσει από τις Αλάνες και από το Streetwise και όλα αυτά τα ωραία που κάναμε εμείς, που πηδάγαμε από την Αλάνα, κυνηγάγαμε την μπάλα, πέφταμε κτλ. Τώρα είναι μέσα στο σπίτι, στο σαλόνι, παίζει PlayStation. Ο παπάς το παίρνει, το πάει στην Ακαδημία να παίξει μπάλα για μια ώρα και το ξαναπαίρνει. Και εκεί γίνονται εγκλήματα πολλές φορές. Εκεί λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να τον κάνουμε αθλητή. Να του αναπτύξουμε άλλα κινητικά πρότυπα, αυτά τα οποία δεν έχει καταγράψει ο σκληρός του δίσκος, και μετά να κάνουμε το ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ότι στις μικρές ηλικίες πρέπει να έχει πλατιά, όσο πιο πλατιά η κινητική του βάση. Αυτή προφανώς είναι η διαφορά που όταν βλέπεις έναν 17χρονο Άγγλο ποδοσφαιριστή και έναν 17χρονο Έλληνα, σου φαίνεται ότι έχουν μια ηλικιακή διαφορά τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι παίζουν οι μεγάλοι με τους μικρούς. Ακριβώς. Βέβαια. Γιατί πάντα το είχα απορεί αυτό. Ναι, γιατί όχι θεωρητικά, γιατί πραγματικά στα 17 τους, επειδή μου αρέσει και ταξιδεύω πάρα πολύ σε όλες τις μεγάλες ομάδες, στα 17
και στην Ολλανδία, στον Άγιαξ, ας πούμε, και σε άλλες ομάδες. Απλά πιάνουν τον Άγιαξ γιατί είναι μια κατεξοχήν διαδικασία για παράγει ταλέντα, όλο το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Στα 17 τους είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές, αλλά είναι έτοιμοι και αθλητικά. Δουλεμένοι μυϊκά δηλαδή. Βέβαια, όταν ένα παιδί 12 χρονών μπορεί να κάνει 12 έλξεις στο μονόζυγο και εμάς ο 15χρονος δεν μπορεί να κάνει ούτε μία έλξη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ διαφορετικά. Όταν στα 9 τους κάνουν τζούντο για να μάθουν την επαφή με τον άλλον ή να κάνουν άλλα πράγματα και δουλεύουν πάρα πολύ την κοιλιά και τη ράγη τους αλλά λειτουργικά, και εμείς εδώ μπαίνουμε στα 15 να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, πώς θα μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι στα 17? Δεν γίνεται. Και εσύ μετά ζητάς από ένα 17χρονο να ακολουθήσει μια επαγγελματική προετοιμασία. Πώς θα το κάνεις? Ναι, και να μπει και να κρύψει και την μπάλα. Και καλά η μπάλα. Το θέμα είναι ότι την μπάλα την κρύβει. Το θέμα είναι ότι δεν αντέχει στη διαδικασία την άλλη. Ακριβώς. Και στις σωματικές επαφές. Και σωματικές επαφές. Γιατί στην Ελλάδα μπορούμε να ακούσουμε για αθλητή ο οποίος ψήλωσε ένα καλοκαίρι στα 17 του και δεν είχε το μυϊκό υπόβαθρο. Αυτό δεν θα το ακούσεις για έναν αντίστοιχο Ολλανδό ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να υστερεί σε ταλέντο από τον δικό μας. Καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Να πάρουμε τη δέσμευση του Γιώργου Κοτσί κάποια στιγμή να τον έχουμε στο στούντιο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Να μιλήσουμε κάποια στιγμή, μόλις το επιτρέπουν και οι. Για να μιλήσουμε καθαρά, χωρίς παραδείγματα, χωρίς να αφήσουμε έξω τις ομάδες. Ναι, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Όχι, ναι, ναι. Αλλά, ναι. Να μιλήσουμε καθαρά. Να μάθει ο κόσμος πράγματα που δεν ξέρει, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν ξέρει. Και δεν ξέρουμε κι εμείς, έτσι να μην κρυβόμαστε. Αστείευεσαι κι εγώ τώρα, προσπαθώ να ακούσουμε για να μάθουμε. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Ναι, και αυτό το έχουμε. Και αυτό το βλέπουμε από τις μικρές εθνικές που πάντα είμαστε σε top επίπεδο. Το θέμα είναι ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής, εδώ είναι και η έννοια του πρωταθλητισμού. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει ο ποδοσφαιριστής. Και εκεί είναι ένα θέμα το οποίο μετά ο μεγάλος Μοχάμεντ Άλι είχε πει το εξής: πώς μπορείς να διατηρηθείς σε top επίπεδο? Και είπε ότι ένας πρωταθλητής χρειάζεται δύο βασικά πράγματα. Ένα είναι το ταλέντο. Και δεύτερον είναι η θέληση. Μόνο που στον πρωταθλητή πρέπει η θέληση να είναι μεγαλύτερα από το ταλέντο. Ενώ θα πρέπει να κλείσουμε, δεν θα αντέξω τον πειρασμό να σε ρωτήσω το εξής. Δεν θα αντέξω τον πειρασμό, μάλλον να σε ρωτήσω το εξής. Σε μια ομάδα, ένα σύλλογο, δεν μιλάω για παραδείγματα, μιλάω γενικώς, γιατί έχετε περάσει και έχετε συνεργαστεί με πολλούς. 20-25 παιδιών που βγαίνει να κάνει μια προπόνηση. Επαγγελματική ομάδα της Ελλάδας, ας πούμε, έτσι, που έχετε δουλέψει εσείς. Υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ των ανθρώπων αυτών, των 20-25, ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να δώσουν το 100% και σε αυτούς που τους βλέπεις ότι μπορεί να έχουν ταλέντο αλλά βαριούνται? Δηλαδή η ομοιογένεια ως προς τη δουλειά είναι μεγάλη ή υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις? Δεν μπορείς να το πεις με σαφήνεια. Μπορεί να είναι μικρές, μπορεί να είναι και μεγάλες. Φαίνεται πάντως, μπορείτε να καταλάβετε εύκολα τον αυτόν ο οποίος είναι αποφασισμένος να δουλέψει. Ξεκάθαρα. Αυτό φαίνεται με διαγυμνό οφθαλμό. μα βλέπεις, μπορεί να δεις ποδοσφαιριστές που παίζουν σε υψηλότατο επίπεδο και όταν είναι γυμνοί και τους δεις στην παραλία λες αποκλείται να είναι ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται. Αποκλείεται. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος είναι φανταστικό ταλέντο. Μόνο που αν ναι, επιβιώνει με το ταλέντο του. Αλλά... Ναι. Γιατί το θέμα είναι τι θα μπορούσες να κάνεις επιπλέον. Ακριβώς. Πού θα μπορούσε να ήταν αν δούλευε κιόλας. Αυτό που λέμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και επειδή το έχω εξαντλήσει πάρα πολλές φορές αυτό με παιδιά της εθνικής ομάδας, τα οποία δουλεύουν και είναι αρκετά μεγάλα, έτσι. Και λέγανε ότι φαντάσου ρε Γιάννη μου, λέει, να δουλεύαμε έτσι από τα 20 και πάει και να μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία, τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει? Έλατε. Θα μείνουμε με την απορία. Με αυτό νομίζω είναι το καλύτερο κλείσιμο. Αυτή η ατάκα των παιδιών της εθνικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι να τα πούμε σε μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου, γιατί ίσα ίσα τα κουμπίσαμε το θέμα. Να είστε καλά.